Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε ασθενείς να πετούν τις μάσκες και να υπογράφουν για να φύγουν τα νοσοκομεία ενώ έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό και χρειάζεται να νοσηθούν στα νοσοκομεία. Τι είναι, μια κατάσταση λοιπόν τραγική. Σοκάρουν οι περιγραφές των γιατρών. Ναι. Θα ακούσουμε και το διοικητή του νοσοκομείου, Άγιος Παύλος, ο οποίος ήταν παρόν σε πολλά από αυτά τα περιστατικά. Τι συμβαίνει λοιπόν, πηγαίνουν ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κορονοϊό. Ναι. Συνήθως ανεμβολίαστοι, ναι, και όταν καταλαβαίνουν ότι ή πρόκειται να διασωληνωθούν ή ήδη θεωρούν ότι δεν αισθάνονται καλύτερα και ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο, ζητούν να υπογράψουν για να φύγουν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πετάνε και τις μάσκες μέσα από το νοσοκομείο για διαμαρτυρία στην ουσία. Πάνω να ακούσουμε τι καταγγέλει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Παύλος. Στον κύριο Παύλου έγινε νοσοκομείο που φυσικά κόβεται από την πέρυσι. Αυτή όμως η πανδημία φέτος είναι των ανεμβολίαστων. Και δυστυχώς αυτό πνιθλίδει ιδιαίτερα ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να παίζουν τη ρώσικη ρουλέτα, έρχονται στα νοσοκομεία, διαμαρτυρούνται, δημιουργούν προβλήματα στους γιατρούς, θέλουν να φύγουν, να υπογράψουν να φύγουν, λες και κάποιος τους πίεσε να έρθουν στο νοσοκομείο. Αλλά με όλη μου την αγάπη κάνω την έκκληση εμβολιαστείτε, έτσι ώστε το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων να μην υπάρχουν καρέκλες άδειες από αγαπημένα πρόσωπα. Πόσες κλίνες απλές έχετε καλυμμένες και πόσες στις μέρες? Έχουμε, στις μέρες έχουμε 7 κλίνες, είναι όλες καλυμμένες. Έχουμε έναν εκτός μέρες, 66 κλίνες από τις απλές και κάναμε 7 εξιτήρια χθες. Όλοι ήταν εμβολιασμένοι. Οι εμβολιασμένοι που είναι μέσα είναι ελαφριά, μπαίνουν, μένουν μερικές μέρες και φεύγουν. Περιγράψτε μας και λίγο αυτό το σκηνικό με τους ανεμβολιαστούς. Τι κάνουν, τι σας ζητάνε, τι ζείτε. Σας έκανε εντύπωση πιο πολύ? Εντύπωση μου έκανε ότι πετάνε τη μάσκα, δεν θέλουμε να μας θεραπεύσετε, θέλουμε να υπογράψουμε να φύγουμε, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε καλά, ότι δεν πάσχουμε το κορονοϊό, αφήσουμε να φύγουμε. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Προσπαθούμε να τις ερευνήσουμε και στο τέλος λέμε ότι θα ειδοποιήσουμε την εισαγγελία και θα αναγκαστείτε να παραμείνετε μέσα. Άλλες κλίνες απλές έχετε να διαθέσετε ή έχουμε άλλες 26. Αυτά είναι οι δικές νοσοκομείες. Πετάνε τις μάσκες.